Σαμαράς πετάει πίσω, Πυρομήτρογλου ωραία. Βγάζει την μπάλα για τον Τωροσίδη, μια καλή σέντρα τώρα είναι το θέμα. Έγινε από τον Τωροσίδη, εκεί βγαίνει πρώτος ο Πετσόφσκι. Κατσουράνης. Καλή παλιά, γκολ! 1-0 Σαλπιγκίδης. Ο Σαλπιγκίδης πετυχαίνει στο 63, το 1-0. Ο άνθρωπος που ανέβγαινε σειρά με γραμματόσημα για τα σημαντικά γκολ στην ιστορία της εθνικής ομάδας, το πρόσωπό του θα υπήρχε συνέχεια. Γκολ σημαντικό με το Ισραήλ, γκολ σημαντικό με την Ουκρανία στο Μπαράζ, γκολ σημαντικό με την νίκη στο παγκόσμιο κύπελλο με την Ιγυρία, γκολ σημαντικό και εδώ, σε μια κακή βραδιά που μπορεί να σημαίνει αυτό το γκολ νίκη και μισή πρόκριση. Δημήτρης Σαλπιγκίδης, από την παλιά του Κατσουράνη, στο 63 βρίσκει τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κούτσιακ. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Οι Σλοβάκοι ήταν καλύτεροι από εμάς. Αλλά το ποδόσφαιρο δεν κρίνεται στις ευκαιρίες, δεν κρίνεται στην κατοχή της μπάλας. Κρίνεται όπως εδώ, όταν μπορείς από κοντά να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ η παλιά από τον Κατσουράνη. Και ο Σαλπιγκίδης τον έχει ξεχάσει ο Σκριτέλ. Για τα κρίνεται τον έχει χάσει ο Σαλάτα. Θα έχει κάνει Σαλάτα σε αυτή τη φάση ο παρτενέρ του Σκριτέλ. Αυτός τον έχει χάσει. Ο Σκριτέλ δεν προλαβαίνει να είναι σε τρεις θέσεις ταυτόχρονα και ο Σαλπιγκίδης κάνει το 0. Ένα, ακούμε τον Αλέξο Τυρόπουλο. Ο Δημήτρης Αλμπικίδης, δεν ξέρω αν το είδατε στη...